ξύπνησα κατά τις 3.30 περίπου, 3.35. Ξυπνάω από τον ύπνο μου και όλα κουνιόντουσαν. Και είμαι κάπως, κοιμάμαι τώρα, τι κάνω. Με το που συνειδητοποιώ ότι είναι σεισμός, απλά σηκώνομαι όπως είμαι και πάω στο παράθυρο, τόσο ανατριχιασμένος. Είναι ο δεύτερος σεισμός που θυμάμαι και που έχω ζήσει. Αλλά χθες το βράδυ ήταν τέλειο. Η ώρα είναι 3, είχαμε μάθημα από τις 8. Ουφ, έχω κουραστεί λιγάκι, αλήθεια είναι. Δεν αντέχω άλλο και τα μαθήματα και γενικά την καθημερινότητα. Και ένας πολύ εύκολος τρόπος να περάσει η ώρα στο μάθημα είναι να ζωγραφίζεις το χέρι σου, προφανώς, έτσι. Και ποιος δεν έχει ζωγραφίσει τα χέρια του στην ώρα του μαθήματος? Ποιος έχει βρεθεί σε τάξη που να βαριέται και να μην έχει ζωγραφίσει το χέρι του? Δεν υπάρχει κανένας που να έχει περάσει το σχολείο και να μην το έχει κάνει αυτό. Ήρθα λοιπόν στην πλατεία αυτή για να διαβάσω. Μπας και διαβάσω. Οπότε λοιπόν πήρα μια φράση που μου άρεσε, do more, και είπα ας τη γράψω σε διάφορες γλώσσες. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω 15 διαφορετικές γλώσσες στο χέρι μου. Έχουμε ελληνικά, αραβικά, ρουμάνικα, πολωνικά, σουηδικά, κινέζικα, μετά γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά, ισπανικά και αργεντίνικα, πορτογαλικά και τουρκικά. Α, όχι, και ιαπωνικά. Προσωπικά το αγαπημένο μου είναι τα ιαπωνικά. Α, όχι, ψέματα, έχουμε και αυτό, το οποίο είναι σέρβικα, κροάτικα και μποσνικά, ξέρω εγώ. Το φοβερό είναι ότι όλες αυτές τις γλώσσες τις βρήκα σε μία ώρα και απλά πήγαινα στους μαθητές μου και τους έλεγα τη γλώσσα, στη γλώσσα τη δικιά σας πώς γράφεται αυτό. Και μου το γράφανε. Και μετά πήγαινα στον επόμενο και μετά πήγαινα στον επόμενο. Και όλα αυτά τα βρήκα, οπότε πανεύκολο. Και σίγουρα σωστό, έτσι. Δεν είναι Google Translate. Διάβασα πριν λίγο, πάνω από 70 είναι οι θάνατοι από το σεισμό. Συλληπιτήριά μου λοιπόν σε όλες τις οικογένειες. Βγήκαν και τα αποτελέσματα της Πανελλήνης, Μπράβο Μιτσάκο για το τεφάς, χαρακτήρια. Περιμένω από σένα το front. Μπράβο σε όλους, περάσανε εκεί που θέλανε. Όσοι δεν περάσετε εκεί που θέλατε, παιδιά, δεν πειράζει. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα να κάνετε. Οπότε να δώσετε ξανά Πανελλήνιες, που σίγουρα δεν το προτείνω. Μπορείτε να κάνετε άλλα 1000 πράγματα, δηλαδή μη σας παίρνει από κάτω επειδή δεν πήγατε εκεί που θέλατε στις Πανελλήνιες ή δεν κάνετε αυτό που θέλατε. Το σημερινό vlog θα είναι πιο μικρό επειδή δεν είχα καμία όρεξη να τραβήξω τίποτα, πολύ απλά. Αγγελάκι, σήμερα το βράδυ έχω δείπνο, ξέρεις με ποιον. Κάποιος τραγουδάει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, το πρόβλημα δεν είναι ότι βαριέμαι να κάνω βίντεο. Άμα βαριόμουν να κάνω βίντεο, απλά δεν τα έκανα. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι κάθε μέρα, ειδικά τώρα τις καθημερινές, κάθε μέρα έχω μάθημα. Πρέπει να πάω στο μάθημα, γιατί για αυτόν τον λόγο ήρθα εδώ πέρα. Οπότε κάθε μέρα είναι το ίδιο πράγμα. Κάθε μέρα πρέπει να πάω.
Μετά, να πάω. Καταλάβατε. Δεν έχω υλικό αυτό. Δεν είναι ότι βαριέμαι. Καθημερινότητά μου, με λίγα λόγια, είναι καθημερινή. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αυτό που κάνω είναι, ρε παιδί μου, να βγάζω τα σημαντικά γεγονότα και αποσπάσματα που μου είπανε, κάτι που να έγινε. Αλλά άμα δεν έγινε κάτι, άμα είναι απλά μια καθημερινή μέρα, δεν έχω κάτι να πω. Και είναι βαρετό να τα βλέπετε κάθε μέρα τέτοια πράγματα. Γιατί εγώ κάθε μέρα τέτοια πράγματα κάνω. Όπως όλοι μας κάνουμε τέτοια πράγματα. Και τώρα συνειδητοποιώ πόσο δύσκολο είναι να κάνεις καθημερινό vlog. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Κάθε μέρα πρέπει να έχεις κάτι να κάνεις. Και εννοείται πως κάθε μέρα πρέπει να κάνεις editing. Σε αυτή τη φάση το vlogging το κάνω κυρίως για μένα. Είναι μια καινούργια εμπειρία, είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Είναι ένα challenge που έβαλα στον εαυτό μου όταν ήρθα εδώ πέρα στην Ιταλία. Κάθε μέρα να κάνω ένα καινούργιο βιντεάκι. Δεν είναι όμως ότι δεν προσπαθώ. Προσπαθώ, αλλά... Right?